πλούτος κόσμου χειροκροτεί θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες που παρελάβουν στο πλαίσιο του εορτασμού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Εκατοντάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί κατά μήκος της οδού Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη μαθητική παρέλαση. Τα παιδιά είχαν αγέροχο βλέμμα και παράστημα, εισάξιο των ημερών. Έτσι πρέπει να γαλοχούνται με την ελληνική σημαία στο πλευρό τους και τα συναισθήματα είναι τέτοια ώστε να προχωρούν μπροστά στη ζωή τους. Ήρθα να καμαρώσω την κόρη μου, είναι πολύ περήφανη, είναι πολύ καλό παιδί. Οι μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς, τιμώντας τους ήρωες του έπους του 40 υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όλος ο κόσμος χειροκροτούσε και σου ανέβαζε την ψυχολογία. Ήταν πάρα πολύ θετικό, μου άρεσε αυτή η εμπειρία και μακάρι να την ξανακάνω. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Καμαρώσαμε τα παιδιά μας. Θα δουν την ομορφιά των νέων Ελλήνων. Οι μαθητές από δεκάδες σχολεία της Θεσσαλονίκης παραλάβουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, ενώ προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο ηρώ του Τρίτου Σώματος Στρατού. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σοκράτης Φάμελος. Δεν μπορεί παρά αυτές τις στιγμές να μας ενώνουν όλους. Πρώτα απ' όλα γιατί απολαμβάνουμε τους καρπούς των αγώνων των προγόνων μας και πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η Ελλάδα στήθηκε και αγωνίστηκε για την δημοκρατία, για την ελευθερία. Όλα αυτά τα μηνύματα τροφοδοτούν την καθημερινή μας προσπάθεια όλων των Ελλήνων και προφανώς ήμασταν σήμερα όλοι εδώ μαζί. Η ευθύνη που έχουμε και είναι εθνική αυτή η ευθύνη και πρέπει να είναι ένας εθνικός αυτός ο στόχος. Η ευθύνη λοιπόν αυτή που έχουμε τώρα είναι να φροντίσουμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι σημερινοί μαθητές και μαθήτριες, η νέα γενιά της Ελλάδος, να μπορέσει να μείνει στη χώρα, να λειτουργήσει εδώ, να δημιουργήσει στην Ελλάδα. Και αυτό το περιβάλλον, μόνο με πολύ σκληρή δουλειά και ενότητα, μπορεί να διαμορφωθεί στη χώρα. Απέναντι σε όλους εκείνους που με θολωμένο το μυαλό εκμεταλλεύονται τις παρελάσεις για να φτιάξουν το πολιτικό τους προφίλ, εμείς είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την νεολαία και να την συγχαρούμε. Και με αυτόν τον τρόπο να την παροτρύνουμε να ακολουθήσει πιστά τον δρόμο της γνώσης και της αριστείας. Αυτό που έχουμε υποχρέωση και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε αυτά τα παιδιά να μείνουν στην Ελλάδα για να χτίσουν το μέλλον και μια πιο όμορφη Ελλάδα. Οι εορτασμοί κορυφώνονται το Σάββατο με τη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ3 στις 11 το πρωί.